Κύριε Σχοινά, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο προσφυγικό μεταναστευτικό χαρακτηρίζεται από την αντιδραστική κατεύθυνση των απελάσεων που έβηχα αποκαλείται επιστροφές, της ενίσχυσης των στρατιωτικών μέσων στα σύνορα, της μετατροπής σε κανόνα της κράτησης για ανθρώπους που εξαναγκάστηκαν κάτω από συνθήκες πολέμου, υπερελιστικών επεμβάσεων και εξαθλίωσης να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους. Και είναι δε ιδιαίτερα επικίνδυνη εξέλιξη ο επιχειρούμενος περιορισμός και η ίδια η αλλίωση της έννοιας του πρόσφυγα. Στην Ελλάδα, η νέα κυβέρνηση, σε συνέχεια της προηγούμενης, προωθώντας την ίδια ευρωνοσιακή κατεύθυνση, προεξοφλεί κιόλας με ανακοινωθέντα στόχο 10.000 απελάσεις ως το 2020. Επίσης, μεταξύ άλλων, να πάψουν οι πρόσφυγες με σύνδρομο μετατραυματικής διαταραχής να συμπεριλαμβάνονται στις ευάλωτες ομάδες ετούντων άσυλο. Οι παραπάνω ευθείες παραβιάσεις διεθνών αναγνωρισμένων δικαιωμάτων συνιστούν την αποκαλούμενη προστασία του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής ή και πολύ χειρότερα το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σηματοδοτείται μέσα από αυτά. Ευχαριστώ. The floor is yours now. Παρακαλώ, κύριε Σχοινά. Ναι, της Κίνας. Γράφειας, Πρεσδέντε. Κύριε Παπαδάκη, μου δίνετε την ευκαιρία να επαναλάβω κάτι που είπα στην αρχή. Σέβομαι όλες τις απόψεις και όλες τις προτάσεις που έχουν μια τάση να ερμηνεύουν το πολύ σύνθετο μεταναστευτικό φαινόμενο από μια συγκεκριμένη οπτική. Ειλικρινά σας λέω ότι σέβομαι. Και πιστεύω ότι έχουν και μια παραγωγική συνεισφορά στο θέμα. Αλλά δυστυχώς βρισκόμαστε σε μια κατάσταση. Η Ευρώπη βρίσκεται στο κέντρο αυτού του μεταναστευτικού φαινομένου, που μας είναι απαραίτητο να σκεφτούμε συνολικά. Πρέπει δηλαδή να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα πράγματα μαζί. Και αυτά που θέλουμε και αυτά που ενδεχομένως δεν θέλουμε. Τώρα, αν σας καταλαβαίνω καλά, μου λέτε ότι έτσι όπως πάνε τα πράγματα, κάνοντας δηλαδή και άσυλο και επιστροφές και διαχείριση ροών, κατά κάποιο τρόπο αυτό είναι εναντίον των αξιών μας. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι εγώ δεν συμμερίζομαι αυτή την άποψη. Θα ήταν εναντίον των αξιών μας αν η Ευρώπη ακολουθούσε το μοντέλο της Αυστραλίας. Αυτοί που θέλουν τον Αυστραλιανό τρόπο ζωής θα θέλουν και το Αυστραλιανό μοντέλο διαχείρισης μετανάστευσης. Δεν είναι ο δικός μας τρόπος. Εμείς κάνουμε τα πράγματα αλλιώς. Τα κάνουμε συνολικά, με όλες τις παραμέτρους που έχουμε στα χέρια μας. Είμαστε κοινωνίες και κράτη-μέλη δικαίου. Όλα μας τα κράτη-μέλη σέβονται τις διεθνείς συνθήκες, τις Γενέβης. Όλα μας τα κράτη-μέλη σέβονται τη διεθνή και ευρωπαϊκή ένωμη τάξη. Δεν βλέπω δηλαδή, με συγχωρείτε κιόλας, δεν βλέπω γιατί πρέπει αυτό αμέσως να μεταφραστεί ότι τα πράγματα είναι στραβά. Εγώ δεν τα βλέπω στραβά. Δεν τα βλέπω ολαλημένα, αλλά βλέπω μια συνεπή ευρωπαϊκή προσπάθεια να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε σύμφωνα με τις δικές μας αξίες. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Παπαδάκη, παρακαλώ ένα λεπτό. Για συμπληρωματική. Κύριε Σχοινά, δεν ισχυρίστηκα ότι αυτά που περιέγραψα είναι ενάντια στις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές είναι οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής είναι η μόρια, είναι τα hot spot. Και με δεδομένο ότι εδώ και 3,5 χρόνια η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκία στην πράξη έχει αποδειχθεί ότι επιβάλλει το μαζικό εγκλωβισμό προσφύγων στα ελληνικά νησιά, αυτές τις μέρες στην Ελλάδα εκκλείσεται μια δραματική και συνάμα εκρηκτική κατάσταση. Και επί της ουσίας δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες ζουν σε άθλιες συνθήκες, όχι μόνο στη Μόρια, αλλά και στα άλλα κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας, οξύνοντας τα προβλήματα και για τους ντόπιους κατοίκους. Πώς λοιπόν τοποθετήσετε στο γεγονός ότι πλέον αποδεικνύεται ότι ο ισχυρισμός μέχρι τώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεών της, πως η δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας σταματούσε τις ροές, έχει στην πράξη καταρρεύσει? Πώς επίσης τοποθετήσετε στην ανάγκη να κλείσουν εδώ και τώρα όλα τα hot spot και να υπάρξει μεταφορά των προσφύγων και μεταναστών στην υπηρετική Ελλάδα σε αξιοπρεπείς και δημόσιες δομές φιλοξενίας με προοπτική τη γρήγορη μεταφορά τους στις χώρες πραγματικού προορισμού τους με πλήρη τήρηση των δικαιωμάτων για το άσυλο? Σας ευχαριστώ. Thank you. Now your minute to close. Παρακαλώ, ένα λεπτό για να ολοκληρώσετε την απάντησή σας στην ερώτηση αυτή, κύριε Σχοινά. Είναι λίγο το ένα λεπτό για όλα αυτά τα θέματα που έδωσε ο κύριος Παπαδάκης, αλλά ίσως πολύ γρήγορα πρέπει να πω μερικές από τις επιτυχίες μας, κύριε Παπαδάκη, που νομίζω ότι τις υποτιμήσατε.
Ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής είναι οι 700.000 ψυχές που σώθηκαν στη Μεσόγειο, χάρη σε εμάς. Είναι οι γιαγιάδες της Λέσβου, είναι η επίσκεψη του Πάπα στην Ελλάδα και στη Λέσβο που χαιρετίζει τις ευρωπαϊκές αξίες. Είναι όλα όσα έχουμε κάνει στο άσυλο, ότι κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, ξέρετε ότι το 2015 και 2016 δεν υπήρχε τίποτα στα νησιά του Αιγαίου και ξεκινήσαμε από το μηδέν. Τώρα αν με ρωτήσετε ότι η κατάσταση στη Μόρια με ικανοποιεί, εγώ είμαι ο πρώτος που σας πω ότι δεν με ικανοποιεί. Με πληγώνει και ως Έλληνα και ως Ευρωπαίο. Αλλά δεν πέφτω στην παγίδα να εκτιμήσω ότι είναι αποτέλεσμα μιας παραμέτρου αυτό. Αυτό είναι ένας πολυπαραγοντικός, μια πολυπαραγοντική εξίσωση, στην οποία πρέπει να σκεφτούμε πώς στάσαμε τα τελευταία 3 χρόνια. Το πώς μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε θα το δούμε και η Ευρώπη, όπως είπα πριν, θα είναι αρρωγός στην Ελλάδα.